984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η ενημέρωσή σας από τον 984. Έντονη μετασεισμική ακολουθεί από τις 10 σήμερα το πρωί με επίκεντρο το Αρκαλοχώρι, με σεισμούς που άλλοι έχουν γίνει αισθητοί και άλλοι όχι. 3,2 Ρίχτερ μετά τις 10 το πρωί. 3,7, 4,5, 3,8, 4,5 αλλά και 4,4 Ρίχτερ, 53 χιλιόμετρα βόρεια του Ηρακλείου, στις 12 και 38 το μεσημέρι, έχουν ενισχύσει τους πολίτες. Στην μετασεισμική ακολουθία της περιοχής αποδίδουν το φαινόμενο οι σεισμολόγοι που συνιστούν να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Την αναστολή λειτουργίας για σήμερα, 5η, 21 Οκτωβρίου, των σχολικών μονάδων των Δήμων Ηρακλείου και Γόρτινας, έπειτα από τις νέες σεισμικές δονήσεις, ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου, στην αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου για το υπόλοιπο της ημέρας, ότι προχωράει η αντιδημαρχία λόγω της σεισμικής δραστηριότητας. Υπενθυμίζεται παράλληλα πως οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου θα παραμείνουν κλειστές μέχρι και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου στις περιοχές που επλήγησαν από τον φωνικό σεισμό των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη. Οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 23 ημερών, οι τρεις μεγάλες, δεν είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο, είπε στη συνέντευξή του στο πρώτο θέμα ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Γεράσιμος Χουλιάρας. Για τα σεισμολογικά στοιχεία που είχε στη διάθεσή του ήδη από τον περασμένο Ιούλιο, είπε ότι υπήρχαν ενδείξεις πως κάτι δεν πήγαινε καλά στην περιοχή της Κρήτης, αλλά δεν τον είχαν καλέσει στην Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου για να τους παρουσιάσει τα στοιχεία. Δήμοι, Περιφέρεια, Εκκλησία θα στηρίξουν από κοινού τη σύντηση των σεισμόπληκτων στον Δήμο Μινώα Παιδιάδος, όπως επίσης και στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Μέχρι σήμερα το έργο είχε αναλάβει η οικία Μητρόπολη με την παρασκευή 1.500 γευμάτων καθημερινά. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, Παύλος Μπαριτάκης, μετά τη συνάντηση των φορέων στην Περιφέρεια, είπε στον 984 πως μέλημα όλων, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, είναι να επιστρέψει η ζωή στο Αρκαλοχώρι. Στο θέμα της σύντησης των πληγέντων, αποφασίστηκε η Περιφέρεια και Δήμοι να σταθούν αροχή στα γεύματα που παρασκευάζονται καθημερινά, 1.250 στο Δήμο Μινώα Παιδιάδος και 250 στο Δήμο Αρχανών Αστερουσιών. Στο θέμα της στέγασης των πληγέντων που φιλοξενούνται σε δομές, ξενοδοχεία και σκηνές, είπε ότι η στέγαση των πρώτων οικογενειών στους 34 οικίσκους θα γίνει γρήγορα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή των υποδομών αλλά και των υπόλοιπων 90 που θα τοποθετηθούν στην περιοχή. Τέλος, πρόσθεσε πως από τη Δευτέρα 18 του Οκτώβρη καταγράφονται από την Περιφέρεια οι ζημιές στα αποθέματα και στον εξοπλισμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους πληγέντες δήμους με στόχο τη στήριξή τους και την επιστροφή της ζωής σε κάθε εκφανσή της. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής νέων αυστηρών μέτρων στις κόκκινες περιοχές της χώρας κατά της COVID-19 το επόμενο διάστημα. Τα σενάρια που εξετάζει η Επιτροπή των Ειδικών περιλαμβάνουν παρελάσεις την 28η Οκτωβρίου μόνο για εμβολιασμένους, διπλή ή ενισχυμένη μάσκα σε μέσα μαζικής μεταφοράς, αεροδρόμια, θέατρα ή σινεμά, υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού στις κόκκινες περιοχές και αλλαγή στα ποσοστά πληρότητας στους μεικτούς χώρους. Μέλη της Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας φαίνεται να προτείνουν επίσης ως μέτρο το ωράριο στη διασκέδαση, να κλείνουν δηλαδή τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη 1 το βράδυ. Επισημάνσεις του καθηγητή Σωτήρη Τσιόρδα χθες ότι λόγω των εμβολίων 8.400 άνθρωποι σώθηκαν και 5.560 δεν μπήκαν στις ΜΕΘ από την έναρξη του εμβολιαστικού προγράμματος. Η Κρήτη βρίσκεται στις περιφέρειες της χώρας με τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού. Την εκτίμηση ότι σύντομα θα έρθει η τρίτη δόση και για κάτω των 50 ετών, αποκάλυψε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Επιπλέον είπε ότι η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη για όλους και γνωστοποίησε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή του κόσμου στην τρίτη δόση.
Επιθέσει εγνώστων τα ξημερώματα σε καφετέρια στην περιοχή Ζωγράφου Αττικής, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη φοιτητικό πάρτι, ύστερα από επίθεση εγνώστων. Πέταξαν πέτρες, σπάζοντας την τζαμαρία του καταστήματος, κροτίδες και φωτοβολίδες στο εσωτερικό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας φοιτητής, ο οποίος φέρει ελαφρά εγκάβματα, σύμφωνα με την αστυνομία. Η πανδημία θα παραταθεί για ένα ακόμα χρόνο λόγω της έλλειψης εμβολίων στις φτωχές χώρες, καθώς τα περισσότερα εμβόλια έχουν δοθεί σε χώρες με υψηλά ή άνω του μέσου εισοδήματα, ενώ στην Αφρική έχει χορηγηθεί μόλις το 2,6% των δόσεων που έχουν γίνει παγκοσμίως, σημειώνει αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καλώντας τις πλούσιες χώρες να προσφέρουν τη σειρά τους στις φτωχές, ώστε οι φαρμακευτικές εταιρείες να δώσουν προτεραιότητα στις χαμηλότερου εισοδήματος χώρες. Στις Βρυξέλλες σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στη συνέχεια στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το μεταναστευτικό, η ενεργειακή κρίση, η προκλητικότητα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, θέματα στην ατζέντα των συζητήσεων. Ο Πρωθυπουργός θα τονίσει τις ελληνικές θέσεις και στους αρχηγούς των κρατών που θα συμμετάσχουν στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Λιβύη σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, προσκεκλημένος από τη Λίβυα ο ομολογό του, Νάιλα Ελμαγκούς, για να συμμετάσχει στην Υπουργική Σύνοδο Πρωτοβουλία για την Σταθερότητα στη Λιβύη. Επισήμως υποψήφιος ο Γιώργος Παπανδρέου για την ηγεσία του Κινάλ. Στην ανακοίνωση μήνυμά του έκανε λόγο για την ανάγκη νέας αλλαγής, ενώ απίφθινε προσκλητήρι ώστε το Κινάλ να ξαναγίνει, όπως υπογράμμισε, πρωταγωνιστής των εξελίξεων και ταυτόχρονα καταλήτης για τη διαμόρφωση μιας προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης. Το απόγευμα η επισήμη ανακοίνωση από τον Βασίλη Κεγκέλογλου για τη στάση του από εδώ και στο εξής. Σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκεται το 27,5% του πληθυσμού στην Ελλάδα, ποσοστό που αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τη Eurostat μετά τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Στο 3,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη το Σεπτέμβριο του 2021 από 3% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Μάλτα, την Πορτογαλία και στην Ελλάδα. Ισόβιο το χαράτσι σε κυρίες και επικουρικές συντάξεις με την εισφορά αλληλεγγύης και τα φόπλακα στα δώρα συντάξεων των συνταξιούχων του Δημοσίου και των Σωμάτων Ασφαλείας, είπε στον 984 ο καθηγητής εργατικού δικαίου Αλέξης Μητρόπουλος μετά τις αποφάσεις των δικαστηρίων. 24ωρη πανηγειονομική απεργία σήμερα με τη συμμετοχή των νοσοκομειακών γιατρών για μεθοδεύσεις σε βάρος του δημόσιου ΕΣΥ, μιλά στον 984 ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ, Κυριάκος Θεοδωσάκης. Ξεκίνησε η υποβολή ετοιμάτων πληρωμής για τους παράχους του προγράμματος Τουρισμός για Όλους σε ό,τι αφορά τα βάουτσερ Ιουλίου 2021. Διαδικτυακό συνέδριο της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με την Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης, για τις γεωγραφικές ενδείξεις και τα συστήματα επισήμανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου από τις 12.30 έως τις 2.30. Θέμα, οι γεωγραφικές ενδείξεις και η επισήμανση διατροφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί μια βαθμολογή επισήμανση να παρέχει σημαντικές πληροφορίες στους καταναλωτές με ερωτηματικό. Οι πληροφορίες και τα συμπεράσματα που θα διεξαχθούν θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για το μέλλον των αγροτικών προϊόντων. Εκλογές στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, συγγνώμη, από το Σάββατο 23 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 26 του ίδιου μήνα, 11 το πρωί με 7 το βράδυ για όλες τις ημέρες. Εκλογές Δευτέρα και Τρίτη 25-26 Οκτωβρίου, αντίστοιχα στο Σωματείο Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνη, στο Εργατικό Κέντρο, 10 το πρωί με 8 το βράδυ. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, άνδρας και γυναίκα, κατηγορούμενοι για κλοπή, καθώς φέρονται να αφαίρεσαν από σπίτι στο Δήμο Κισάμου στα Χανιά 7.400 ευρώ. Θύμα πάτης φέρεται να έπεσε 38χρονος άνδρας στην Κρήτη, ο οποίος θέλησε να αγοράσει μηχάνημα έργων μέσω αγγελίας, αλλά τελικά έχασε 3.240 ευρώ. Περισσότερα από 25 γραμμάρια χασίς και μικροποσότητα κοκαίνης εντοπίστηκαν να διαθέτουν μετά από έλεγχο που έκανε η Ελλάς δύο αλλοδαποί σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου. Την ενοχή της κατηγορούμενης για την επίθεση με το βιτριόλι για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της Ιωάννας Παλαιοσπύρου ζήτησε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας. Όπως είπε, προτείνω να κηρυχθεί ενοχή για την απόπειρα ανθρωποκτονίας με
με ενδεχόμενο δόλο και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ζήτησε μια δίκαιη δίκη και μια δεύτερη ευκαιρία. Της δόθηκε δυνατότητα να απολογηθεί στον ανακριτή, να απολογηθεί ενώπιόν μας για μια πράξη που έχει τελέσει και έχει ομολογήσει. Δεν έδωσε όμως ποτέ στην Ιωάννα τέτοια δυνατότητα. Την καταδίκασε εφόρου ζωής να ανεβαίνει κάθε μέρα ένα Γολγοθά. Στη σύλληψη 15 υπόπτων που φέρεται να συνδέονταν με την υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ Μοσάντ, προχώρησε η Τουρκία, όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης της γείτονος. Σύμφωνα με την έκθεση του Τουρκού Εισαγγελέα, οι συλληφθέντες φέρεται να λάμβαναν πληροφορίες και σημαντικά έγγραφα για το κράτος του Ισραήλ μετά από επικοινωνία που είχαν με Παλαιστίνιους Σύριους υπηκόους στην Τουρκία. Με προτροπές για μετριοπαθείς πολιτικές, ζητούν συνεργασία με τους Ταλιμπάν, Ρωσία, Κίνα και Ιράν. Στην Καμπούλ σήμερα τα Ταλιμπάν χτύπησαν δημοσιογράφους για να μην καλύψουν διαδήλωση γυναικών. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της ΓΑΜΑ Εθνικής και σε επίπεδο Κρήτης τα βλέμματα είναι στραμμένα στον 7ο όμιλο που μετέχουν 8 ομάδες του νησιού μαζί με Πανιόνιο και ΠΑΟ ΡΟΥΦ. Σε φιλικό αγώνα με άρωμα Super League 2, Χανιά και Όφη Ιεράπετρας θα τεθούν αντιμέτωποι το Σάββατο στο γήπεδο των περιβολίων στις 4 το απόγευμα. Με αρκετές αλλαγές αναμένεται να παραταχθεί απόψε στη Φραγκφούρτη ο Ολυμπιακός κόντρα στην Άιντραχτ για το Europa League. Κρίσιμο ευρωπαϊκό βράδυ απόψε για τον ΠΑΟΚ με την Κοπεχάγη για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Europa Conference League. Στο Τελ Αβίβ κόντρα στη Μακάμπη αγωνίζεται απόψε ο Παναθηναϊκός με τον Δημήτρη Πρίφτη να υπολογίζει και τον Φέρελ. 9.84. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ έως τους 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο Άγγελα Δουλγεράκη και Καταρίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.